Mr. President of the Hellenic Republic, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ, Mr. President of the European Council, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Παναγιώρετε, Μακαριώρετε, Εξοχότατοι κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή βρίσκομαι εδώ σήμερα και θέλω να ξεκινήσω την ομιλία μου λέγοντας ευχαριστώ πολύ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στην ελληνική κυβέρνηση και στον λαό αυτής της χώρας για την φιλοξενία τους σε έναν χώρο με τέτοιο συμβολισμό για να εγκαινιάσουμε την ελληνική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η συνάντησή μας στο Μέγαρο, στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας, μας υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο οικονομική και πολιτική δεσμή. Ακόμη πιο σημαντικό είναι οι σχέσεις και οι σύνδεσμοι μεταξύ των λαών και των πολιτισμών. Ο χώρος αυτός μας υπενθυμίζει πως η Ελλάδα και η Ευρώπη φαρμένουν ζωντανοί τόποι, τόποι επικοινωνίας, τόποι που χαρακτηρίζονται από ποικιλία, ανοχή. Βάσει αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής συγγένειας ενώσαμε τις χώρες μας πάνω σε ισχυρά πολιτισμικά και άλλα θεμέλια. Στις τελευταίες δεκαετίες η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μας επιτρέψε να οικοδομήσουμε θεσμούς βάσει συνένεσης μεταξύ των χωρών μας για να μην ξαναφανεί ο πόλεμος, οι διακρίσεις, η διαίρεση που ταλάνισαν την Ήπειρο για πολλά χρόνια. Κανένα άλλο πολιτικό οικοδόμημα ως σήμερα δεν αποδείχθηκε καλύτερος τρόπος να οργανώσουμε τη ζωή μας, να περιορίσουμε την βαρβαρότητα στον κόσμο μας. Πρόκειται για πηγή έμπνευσης που έλκει τόσους άλλους λαούς στην οικουμένη που δίνουν τη μάχη για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Γι' αυτό αναγνωρίζει και σήμερα η παγκόσμια κοινότητα, απονέμοντας το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα επιθυμίζω όλα αυτά, καθώς εορτάζουμε φέτος την 100η επέτειο του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Την Ευρώπη της Ειρήνης την θεωρούμε φυσική σήμερα. Βεβαίως αυτό είναι ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε να αφήσουμε στο παρελθόν τους παλιούς δαίμονες σε έναν κόσμο που αλλάζει, αποτελώντας και φόρο τιμής στην ιστορία της Ευρώπης. Είναι σημαντικό να το υπενθυμίζουμε αυτό σήμερα, καθώς τον Μάιο οι λαοί της Ευρώπης θα συμμετάσχουν στις πρώτες ευρωπαϊκές εκλογές που θα γίνουν βάση της συνθήκης της Λισαβόνας, κάτι το οποίο τονίζει ακόμη περισσότερο τον ρόλο του Ευρωπαίου πολίτη ως πολιτικού πρωταγωνιστή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Πριν από 100 χρόνια ακριβώς, οι Ευρωπαίοι αντιμάχονταν ο ένας τον άλλον στο πεδίο της μάχης. Σήμερα, οι πολίτες 28 χωρών θα ψηφίζουν σε λίγους μήνες στο πλαίσιο πανευρωπαϊκών δημοκρατικών εκλογών. Για τους Ευρωπαίους πολίτες και ειδικά για τους νέους, η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές είναι ο καλύτερος τρόπος να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Γι' αυτό ακριβώς αξίζουν. Γιατί η υπόθεση, η κοινή μας αναζήτηση είναι η Ευρώπη. Όπως άλλωστε είναι και το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις μέρες μας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει λοιπόν σήμερα την εκπεριτροπής προεδρία, μια μεγάλη πρόκληση για τον ελληνικό λαό. Και θα πω δύο λόγια γι' αυτό. Πρόκειται για μια ευκαιρία για τον ελληνικό λαό, ένα μήνυμα ελπίδας. Απόδειξε ότι η επιμονή αποδίδει καρπούς. Η Ελλάδα, αντιμετώπισε προκλήσεις χωρίς προηγούμενο τα τελευταία χρόνια. Ας μην ξεχνούμε ότι λιγότερο από δύο χρόνια πριν, πολλοί στην Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης στοιχημάτιζαν στην έξοδο της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ. Προέβλεπαν ότι θα καταρρεύσει το ευρώ και ότι ίσως θα καταρρεύσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση εν το συνόλο. Και σήμερα η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν βγήκε από το ευρώ και βεβαίως δεν εγκατέλειψε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διαπιστώνουμε λοιπόν σήμερα ότι τίποτα από αυτά δεν επαληθεύθηκε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είμαι περήφανος να πω, στάθηκε στο πλευρό του ελληνικού λαού και της Ελλάδας. Και πάντοτε έλεγα ότι η επιτυχία του ελληνικού λαού θα είναι η επιτυχία της Ευρώπης. Χάρη στις αξιοσημείωτες προσπάθειες του ελληνικού λαού και των ελληνικών αρχών, χάρη επίσης στην αλληλεγγύη και υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα άντεξε και ξεπέρασε τα χειρότερα. Απέφυγε καταρχήν μια άτακτη χρεοκοπία. Βεβαίως, η κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας παραμένει δύσκολη και ενεργεία σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα. Όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Η Ελλάδα αναβιώνει ανεθερμένη την οικονομία της και θα βγει από την ύφεση φέτος, το 2014. Αναμένεται επίσης ότι θα πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού. Επίσης, μειώνει το έλλειμμά της. Αυτό δεν είναι μικρό κατόρθωμα. Θέλω να επενέσω τα επιτεύγματα της κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο. Και βεβαίως να συγχαρώ τον ελληνικό λαό για τον πατριωτισμό του, για το κουράγιο και την αξιοπρέπεια που έδειξε. Η ελληνική ιστορία, η ελληνική λογοτεχνία βρίσκει ηρώων. Πολλοί από αυτούς θεοί ή ημίθεοι. Πρέπει να πω ότι μια ηρωική ιστορία είναι αυτή η ιστορία που γράφτηκε αυτές τις μέρες από τον ελληνικό λαό. Οι προσπάθειες αυτές υποφέρουν καρπούς. Η επιτυχία δεν μπορεί πλέον να τεθεί σε κίνδυνο εφόσον υλοποιηθούν σωστά οι προσπάθειες του ελληνικού λαού. Δείτε την Ιρλανδία. Εχθές, ένα μήνα σχεδόν μετά την έξοδο από το πρόγραμμα χρηματοδότησης, η Ιρλανδία δανείστηκε 4 δισεκατομμύρια ευρώ σχεδόν με επιτόκιο κάτι παραπάνω από 3%. Τα επιτόκια αυτά είναι χαμηλότερα σε σύγκριση με τα επιτόκια που πληρώνουν μέρες που δεν ζήτησαν χρηματοδοτική βοήθεια. Να μια απόδειξη ότι το πρόγραμμα αποδίδει. Ήδη την Λετωνία, όπου θα πάω την Παρασκευή για να εορτάσουμε την εισαγωγή του ευρώ. Η Λετωνία πέρασε από ένα σκληρό πρόγραμμα. Όμως σήμερα είναι η χώρα με την ταχύτερη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά και στη ζώνη του ευρώ. Δείτε επίσης στην Ισπανία, όπου η υποστήριξη προς τις τράπεζες αποφέρει και αυτή καρπούς. Η χώρα θα βγει από το πρόγραμμα τον Ιανουάριο του 2014, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μηνός. Δείξαμε εμπιστοσύνη όχι μόνο στον ισπανικό χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά και στο δυναμικό αυτής της ισχυρής οικονομίας. Δείτε επίσης την Πορτογαλία, όπου θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης επετέφθησαν ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2013. Διορθώθηκε το έλλειμμα, μειώθηκαν τα spread, και για 9 συνεχείς μήνες μειώνεται και η ανεργία.